Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Το παιχνίδι μέχρι και στο τελευταίο λεπτό είχε ενδιαφέρον. Νομίζω είχαμε καθαρές φάσεις να μπορούσαμε να βάλουμε πιο εύκολα κι άλλο γκολ, να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Η προσπάθεια περισσότερο να κρατήσουμε το σκορ δεν μας άφησε να παίξουμε και λίγο πιο όριμο παιχνίδι. Όμως, συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες, η προσπάθεια ήταν πολύ μεγάλη. Να πω όμως πάνω σε αυτό λίγο, νομίζω το νιώθω και πρέπει να το πω, ο αθλητισμός είναι υγεία. Να ξεκινήσω από αυτό. Πριν λίγο καιρό έφυγε ένας νέος ποδοσφαιριστής και πρόσφατα ένας παράγοντας του ερασιτεχνικού δικού μας ποδοσφαίρου. Οι άνθρωποι που δίνουν και την ψυχή τους για τις ομάδες που αγαπούν, τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους και να νιώθουμε και εμείς που είμαστε σε αυτούς τους χώρους πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνουν όλοι οι παράγοντες σε όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μέσα με αυτή τη λογική να κάνουμε και εμείς όσο το δυνατόν καλύτερα την δουλειά μας και να το χαιρόμαστε περισσότερο. Και χωρίς με περισσότερες νίκες, όχι τόσο η έκφραση αυτή αγωνιστικά. Το αναφέρω, οι νίκες να είναι πραγματικά ατομικές σε όλους μας, για να το χαιρόμαστε όπως αξίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Coach, μέσα στην Αλεξάνδρεια είπατε ότι χρησιμοποιείτε μικρούς ποδοσφαιριστές, πιτσιρικάδες. Συνεχίζετε να το κάνετε αυτό. Τι σημαίνει αρχικά για την ομάδα, αλλά και για εσάς να είναι στο βασικό κορμό της ομάδας τόσο νεαροί ποδοσφαιριστές και να βάζουν και γκολ, μάλιστα. Δεν το επικαλούμαστε σαν δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Όμως όταν μια νέα ομάδα ξεκινάει και με πολλά νέα παιδιά, σίγουρα είναι και πιο δύσκολο αυτά τα παιδιά να προσαρμοστούν σε ένα νέο πρωτάθλημα για αυτούς, πρωτόγνωρες εμπειρίες. Το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι προσπαθούμε να φέρουμε όλα τα νέα παιδιά της περιοχής που πραγματικά έχουν το ταλέντο να παίξουν στην ομάδα της πόλης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι παραπάνω από στο τοπικό που έχουμε, αξιοποιητική προσπάθεια. Και νομίζω ότι με αυτή τη λογική τα παιδιά ως νέα ομάδα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένος. Θέλει λίγο χρόνο, θα μπουν και άλλα παιδιά, γιατί τους πιστεύω πάρα πολύ.